Σε ναυτικό μουσείο μαζί με αναψυκτήριο θα μετατραπεί το δημοτικό ακίνητο εδώ στην περιοχή της Ραψάνης που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως πεδότοπος. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καβάλας, παρουσία τόσο της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα όσο και της Προέδρου της Δημοφέλεια Αναστασία Ιωσιφίδου. Η λύση αυτή βέβαια για τη δημιουργία ενός ναυτικού μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο είναι προσωρινή εφόσον το έργο κατασκευής των αποθηκών στο λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας καθυστερεί. Το όνειρό μας για το ναυτικό μουσείο ήταν, είναι και θα είναι η αποθήκη του Τελωνίου. Θα το διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία σαρανίδος. Τελείωσε. Πλην όμως, μέχρι να καταφέρουμε να πείσουμε τους κυβερνητικούς ότι για καλό είναι να το κάνουμε αυτό το ένα κομμάτι από τις αποθήκες, να τις κάνουμε ναυτικό μουσείο, είναι για καλό και του λιμανιού, είναι και καλό και της πόλης της ίδιας και του ναυτικού μουσείου. Μέχρι λοιπόν να καταφέρουμε να τους πείσουμε ότι υπάρχει χώρος για όλους, εμείς θα μετακομίσουμε το ναυτικό μας μουσείο από το υπόγειο της καπναποθήκης, της δημοτικής, στις Νεφέλες. Εφόσον τις Νεφέλες δεν μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και να τις κάνουμε είτε ξενοδοχείο, είτε καφετέρια, όπως θα θέλαμε να κάνουμε και όπως μας ζητούν να κάνουμε, αλλά οι λόγοι της πολεοδομίας, του ρημοτομικού σχεδίου και όλων των σχετικών μας το απαγορεύουν για την ώρα. Για την ώρα λοιπόν το ναυτικό μουσείο εκεί, μέσα στη θάλασσα.